Υπάρχει μία αγρότησα εκεί στην Εύβοια που έχει μπει στην καρδιά μας και έχουμε δημιουργήσει και μία όμορφη σχέση. Πάμε να μας ευχηθεί καλό καλοκαίρι Μαρία Ρέτσα. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ένα ταπεινό κορίτσι, η αλήθεια είναι. Δεν της αρέσει να βγαίνει και πολύ στην τηλεόραση, αλλά επειδή έτσι μας έχει και αδυναμία, θα μας ευχηθεί καλό καλοκαίρι. Μαρία. Καλό καλοκαίρι, λοιπόν. Σας εύχομαι. Και όχι μόνο εγώ. Και όλα αυτά εδώ. Για πες μας λίγο, καλοκαίρι τώρα εκεί, καλύτερη παρέα από πίσω τα κατσικάκια από ό,τι βλέπω. Καλή είναι. Το καλοκαίρι πιο δύσκολη ζωή γενικά και η καθημερινότητα του κτηνοτρόφου και του αγρότη. Το χειμώνα λέω εγώ. Το χειμώνα ναι. Πιο δύσκολη εκεί με τις καιρικές συνθήκες, ε. Ναι. Για στείλε ένα μήνυμα και με αυτό να κλείσουμε, Μαρία, να σε αποδεσμεύσουμε κιόλας, έχεις και δουλειά εδώ στα νέα παιδιά. Ξέρεις, δύσκολη δουλειά του κτηνοτρόφου, αλλά βλέπω τα καταφέρνεις περίφημα. Οπότε, τι έχεις να πεις εδώ στους νέους? Προσπαθήστε. Εμείς και να το προσπαθήσουμε, το προσπαθούμε. Αλλά λίγο με τα οικονομικά παίζει το θέμα πιο πολύ τώρα. Γιατί πολλοί είναι οι κτηνοτρόφοι που πουλάνε κοπάδια, κάνουν το ένα και το άλλο λόγω των ζωντροφών που είναι στα ύψη. Είναι λίγο δύσκολα. Οπότε σε αυτό το πόλεμο που μας κάνουν, γιατί πόλεμος είναι, ας κρατηθούμε λίγο. Μπράβο Μαρία. Με όσες δυσκολίες κι αν έχουμε και όσο και δύσκολα τα αντιμετωπίζουμε, πρέπει να φανούμε δυνατοί και να πολεμήσουμε ό,τι έχουμε. Να είσαι καλά Μαρία, να είσαι τίποτα. Καλά. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Καλή συνέχεια. Λοιπόν,